Να καλωσορίσω και εγώ τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ξέρετε, αισθάνομαι μία φόρτιση συναισθηματική, γιατί κατάγομαι από μία οικογένεια η οποία αγωνίστηκαν μέσα από την Εθνική Αντίσταση. Ήταν μέλη του ΕΛΑΣ, μετά μέλη του ΔΟΣΟΕ και φυσικά στην πορεία εξοριστήκαν, εκτελεστήκαν και κυνηγηθήκαν. Οπότε, συγχωρήστε με από τη φόρτιση που έχω, την συναισθηματική, γιατί όντως δεν θέλει κανένας να γυρίσουμε σε εποχές τέτοιες και πιστεύω ότι σήμερα το ότι μιλάμε στον χώρο του δημόσιου σχολείου είναι κατάκτηση και αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να δυναμωθεί. Άλλωστε, θα σας πω ότι έχει έρθει και ένα χαρτί από την Διεύση η οποία απαγορεύει τους τρίτους να μπαίνουν στα σχολεία, όπου η ΓΑΜ ΕΛΜΕ Αθήνας μαζί με άλλες ΕΛΜΕ το κατήγγειλε, γιατί πιστεύουμε ότι τα δημόσια σχολεία δεν είναι κτήμα κανενός. Είναι σχολεία που βγήκανε, δημιουργηθήκαν και κτιστήκανε μέσα από, από το μετερίζι του λαού και μέσα από τις κρατήσεις. Άρα στο λαό ανήκει και αυτός έχει δικαίωμα να το ανοίγει, να μπαίνουν μέσα, να μιλάνε, να γίνουν τις δημόσιες πολιτικές, αυτό που γίνεται σήμερα. Συνεχίζοντας να πω, αγαπητοί, ότι η ΓΑΜ ΕΛΜΕ από την πρώτη στιγμή εξέφρασε και εκφράζει και σήμερα την αλληλεγγύη στους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας, έβγαλε ανακοίνωση και κάλεσε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να συνεισφέρει με είδη πρώτης ανάγκης και αν θέλετε αυτό που γίνεται σήμερα από τον ελληνικό λαό σχετικά με την Τουρκία και τη Συρία επαληθεύει το ότι μόνο ο λαός στηρίζει το λαό και ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο του λαού. Είμαι εκπαιδευτικός 27 χρόνια στην επαγγελματική εκπαίδευση. Έχω την τύχη να είμαι 20 χρόνια στα ΕΠΑΛ. Όσοι είστε δημότες Φιλαδέλφειας, είναι αυτά τα περιβόητα κτίρια που έχουν, έχουν μια ιστορία 50 ετών στη Φιλαδέλφεια, όπως ακριβώς πει ο γραμματέας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και θα σας πω με τα λόγου γνώσεως ότι αν σήμερα τα ΕΠΑΛ λειτουργούν, διότι τα κτίρια είναι σε αθλία κατάσταση, οφείλεται στην πλάτη που βάζουν οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, στην προσωπική δουλειά που κάνουν, έτσι ώστε να παρέχουν την εκπαίδευση στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Και ξέρετε, εμείς στα ΕΠΑΛ, όσο και αν μερικοί τα έχουν απαξιώσει, ετοιμάζουμε την αυριανή εργατική τάξη. Οι ειδικότητες είναι γιατροί, φυσιοθεραπευτές, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, τορναδόροι, φανοποιοί, ψυχτικοί. Και βέβαια, αν κάποιος θέλει σήμερα να επαληθεύσει αυτά που ακούστηκαν εδώ μέσα για την απαξία του δημόσιου σχολείου εδώ και χρόνια, αρκεί να ρίξει, να κάνει μία βόλτα και καλούμε τον γραμματέα να κάνει μία βόλτα όποτε μπορέσει με ένα κλιμάκιο στα κτίρια των ΕΠΑΛ. Αξίζει να πούμε ότι σε αυτά τα κτίρια των ΕΠΑΛ που λειτουργούν το πρώτο ΕΠΑΛ Φιλαδέλφειας, το δεύτερο, το τρίτο Εσπερινό, το πέμπτο ΕΚ, το ΙΕΚ, ακόμα και μαθήματα μαθητείας, στεγάζονται 800 μαθητές και πάνω από 120 καθηγητές. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο κύτταρο δημιουργίας και μάθησης στην περιοχή σας. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, αν σήμερα πάει κάποιος απ' έξω, θα διαπιστώσει ότι από τη μία μεριά υπάρχει ένα από τα πιο σύγχρονα σούπερ μάρκετ, το οποίο αξίζει να πούμε ότι αποπερατώθηκε εντός 9 μηνών. Και από την άλλη μεριά, στα 10 μέτρα, υπάρχουν τα ΕΠΑΛ, με ό,τι σημαίνει αυτό, 50ετή παρατημένα, απαξιωμένα, κτηριακά, και εκεί βλέπει τελικά ποια είναι η στάση της πολιτείας, τι θέλει να κάνει. Να πούμε ότι το πρώτο ΕΠΑΛ, και θα αφήσω στο γραμματέα, εδώ από το 19 έχει αφήσει το χώρο για την μετά τους σεισμούς, κρίθηκε ακατάλληλο αλλά επισκευάσιμο, και καταγγείλαμε και θα καταγγείλουμε και σήμερα εδώ στο λαό της Φιλαδέλφειας ότι κομμάτι-κομμάτι το τρώνε, γιατί είναι, όπως μας είπαν, ένα ωραίο φιλέτο. Ξέρετε, 47 στρέμματα με φάσα στην δική οδό. Είναι ένα φιλέτο που ο κάθε επιχειρηματίας το θέλει για να κάνει business, όπως λένε. Δεν τους απασχολεί ότι αυτά τα κτίρια είναι κτίρια που εδώ και πάρα πολλά χρόνια βγάζουν παιδιά, βγάζουν εργάτες, βγάζουν επιστήμονες. Αρκεί να σας πω ότι μέσα από τα ΕΠΑΛ, εκατοντάδες παιδιά την τελευταία 20 ετία πέρασαν στα πανεπιστήμια, γίνανε επιστήμονες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, μεταπτυχιακοί, πέρασαν στα ΣΟΕ, στα Πολυτεχνία. Έχουμε βγάλει επιστήμονες, πιστέψτε το. Αξίζει αυτά να διατηρηθούν και αξίζει να δυναμωθούν. Λέω λοιπόν ότι εδώ και 2 μήνες διαπιστώσαμε ότι κτίπ, για όσους δεν ξέρουν, είναι οι κτηριακές υποδομές. Η παλιότερη, θυμάμαι ότι υπήρχε ΟΣΚ,
όπου ο Όσκ ήταν δημόσιος και έκανε τις ανοικοδομίες των κτηρίων. Μετά περάσαμε στα ΣΔΙΤ, τα λεγόμενα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου πήγαν τα πάντα στους ιδιώτες και μετά μια σειρά από κτίρια όπως και αυτά περάσαν στην ΚΤΥΠ, στις κτηριακές υποδομές. Ακούστε λοιπόν τι έγινε πριν δύο μήνες. Διαπιστώσαμε ότι στο πρώτο ΕΠΑΛ Φιλαδέλφειας, όπου περιμέναμε από το 19 να γίνουν οι επισκευές για να μπουν τα παιδιά μέσα, η ΚΤΥΠ έδωσε ένα παραχωρητήριο στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, έτσι ώστε ένα μεγάλο κομμάτι να αποχαρακτηριστεί και να γίνει γραφεία ενός κομματιού του Δήμου Φιλαδέλφειας. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι αντί το σχολείο που περιμέναμε, γκρεμίζεται. Μπήκαμε οι καθηγητές μπροστά μαζί με την κοινότητα των παιδιών, το εμποδίσαμε, το σταματήσαμε και ζητάμε εδώ και τώρα και θα καταθέσω το αίτημα της κοινότητας να σταματήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στο πρώτο ΕΠΑΛ και να γίνουν τα απαραίτητα έργα ώστε άμεσα μέχρι το Σεπτέμβριο να γίνουν λειτουργικά και να μπουν τα παιδιά μέσα. Τα παιδιά σήμερα συστεγάζονται από το δεύτερο ΕΠΑΛ με ό,τι σημαίνει αυτό. Και βλέπετε τώρα μιλάμε για ζητήματα bullying σχολείου κτλ. Που γίνονται. Φανταστείτε λοιπόν ότι σήμερα στα ΕΠΑΛ και όχι μόνο έχουμε τάξη με 29 παιδιά, με 30 παιδιά, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ότι συναυλίζονται πάνω από 400-500 παιδιά, με ό,τι σημαίνει αυτό, και κατά τα άλλα ενδιαφερόμαστε στο αν σήμερα υπάρχουν ζητήματα βίας και συμπεριφοράς περίεργης των παιδιών. Λέμε λοιπόν εμείς ότι ζητάμε για άλλη μια φορά και οι σύλλογοι όλων των ΕΠΑΛ και οι καθηγητές της περιοχής να σταματήσει κάθε παρέμβαση πέρα που γίνεται, να αποδοθεί το πρώτο ΕΠΑΛ και το κύριο το οποίο το καταθέτουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και ζητάμε τη βοήθειά του είναι στο χώρο των 47 στρεμμάτων, χωρίς να αλλάξει η λειτουργία ως σχολείο, να αρχίσει να χτίζεται ένα σύγχρονο σχολείο επαγγελματικό τεχνικό με ό,τι σημαίνει αυτό στην περιοχή. Είναι έτοιμα όλες τις κοινότητες και πρέπει άμεσα να δει μπροστά. Αυτό λοιπόν είναι το αίτημα της περιοχής και δεν θα κάνουμε πίσω και θα ακολουθούμε να γίνει πράξη. Κάτω τα χέρια από τα ΕΠΑΛ, κάτω τα χέρια από την περιοχή εκείνη, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει να δώσει στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Για να κλείσω λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε σε μια απεργιακή εγρήγορση. Αύριο κατεβαίνουμε σε απεργία, γιατί δυστυχώς το Υπουργείο, ξέρετε, είπε μια συνταδέλφα το εξής και πρέπει να το μεταφέρω εδώ. Το χειρότερο, λέει, δεν είναι αυτό που ζεις. Το χειρότερο είναι να σε πείσουνε ότι αυτό που ζεις δεν είναι η πραγματικότητα, είναι κάτι άλλο. Και εσύ πρέπει να το δεις διαφορετικά. Εκεί μας έχουν φτάσει. Ζεις μια κατάσταση και πάνε να σε πείσουν ότι δεν είναι όπως το βλέπεις. Είναι λάθος η ματιά σου, δεν είναι έτσι. Και εκεί πέρα πλέον αντιλαμβάνεσαι ότι αρχίζεις και βγάζεις αφρός, φωνάζεις, κινητοποιείσαι, γιατί κάπου πνίγεσαι. Αυτό συμβαίνει σήμερα λοιπόν με την τεχνική κοινότητα. Να σας πω απλά για να ξέρετε όλοι εδώ μέσα ότι φτάσαμε σήμερα, αγαπητοί δημότες, το 40% των εκπαιδευτικών να είναι με ελαστικές μορφές εργασίας. Δεν υπάρχουν πλέον μόνιμοι με την έννοια που ξέρατε. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί έχουν 8 συμβάσεις εργασίας. Ορομιστίας, επίτες, ορισμένου, ιδιωτικοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα που μιλάμε, τα κενά είναι ακόμα σε βασικά μαθήματα, όχι μόνο στα ΕΠΑΛ, αλλά και στην εκπαίδευση, Φλεβάρι μήνα. Και καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς να πάρουν θέση και παίρνουν θέση. Και μπράβο τους. Βέβαια, να πούμε και να κλείσω ότι σε μια σειρά από κινητοποιήσεις που κάναν τα παιδιά της Φιλαδέλφειας μαζί με καθηγητές και μαζί με την τοπική κοινότητα, δυστυχώς εισπράξαμε και εισπράξανε εκβιασμούς, πιέσεις, καταγγελίες, τη λεγόμενη τηλεκπαίδευση. Ξέρετε, όταν βρέχει έξω ή όταν χιονίζει, δεν παίζουμε. Πηγαίνουμε και κάνουμε τηλεκπαίδευση. Όταν γίνεται μια κατάληψη, μια κινητοποίηση, δεν του μετράνε για αγώνες. Υποχρεώνουν τους καθηγητές να κάνουν τηλεεκπαίδευση και μάλιστα ακούστε το άλλο. Όταν κάνουμε τηλεεκπαίδευση, που το έχουμε καταγγείλει ως ΕΛΜΕ, όταν γίνονται κινητοποιήσεις, εξαιρούνται τα παιδιά που κάνουν κινητοποιήσεις. Τους περνάμε ως απόντες τιμωρητικά. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση στα ελληνικά σχολεία που βιώνουμε ως εκπαιδευτικοί. Λέω λοιπόν ότι αύριο και κλείνω, είμαστε σε απεργιακή εγρήγορση. Εγώ θα πω το εξής σαν κλείσιμο. Το οποίο είναι πολύ συγκινητικό, είναι η σημερινή ανακοίνωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος, της ΑΣΓΜΕ. Λέει λοιπόν, ανοιχτή επιστολή της ΑΣΓΜΕ προς όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας. Δάσκαλε, συνέχισε να μαθαίνεις τα παιδιά μας να ονειρεύονται και να παλεύουν για τη μόρφωσή τους, για το δίκιο τους. Συνέχισε να παλεύεις να μην μείνει κανένα παιδί μας πίσω, επειδή δεν αντέχει η δική μας λιλετημένη τσέπη. Συνέχισε να παλεύεις για ένα σχολείο που δεν διεξοντώνει τα παιδιά μας στο ατελείωτο κυνήγι ύλης και εξετάσεων, με τα κενά στα σχολεία να επιμένουν πεισματικά και τα φροντίδια να θεργεύουν. Συνέχισε να παλεύεις για ένα σχολείο καλύτερο, δημόσιο και δωρεάν για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για λίγα,
που θα τους παρέχει ολόκληρη δημόρφωση και όχι μόνο σκόρπιες και εφήμερες δεξιότητες. Ιδιαίτερα εσύ, ο νεότερος δάσκαλος, που όμως εδώ και χρόνια περιπλανιέσαι από σχολείο σε σχολείο, σε όλη τη χώρα, με τσακισμένο μισθό και δικαιώματα, αλλά πάντα με ψηλά το κεφάλι, μην κάνεις πίσω. Στη δική μας αξιολόγηση έχεις πάρει άριστα. Συνέχισε. Εμείς οι γονείς, μαζί με τα παιδιά μας και τους μαθητές μας, θα είμαστε στο πλευρό σου. Ευχαριστούμε πολύ. Τους δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοιχτό για όλο το λαό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ.